Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Πάμε να δούμε μερικά από όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στον 37χρονο καθομολογίαν δολοφόνο της 11χρονης στην Ηλία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, μαστροπίας και απάτης με εικονικά τροχαία ατυχήματα σε Θεσσαλονίκη και Σέρες, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 5 περιφέρειες της χώρας. Ξεκινάμε από την πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε ανασχηματισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός με στοχευμένες αλλαγές σε κέρια Υπουργεία στα Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι με τις εν λόγω αλλαγές δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά βεβαίως, όπως σημειώνουν, και στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Κυρίες και κύριοι, ανακοινώνουμε τη σύνθεση της κυβέρνησης. Τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη θέση της Νίκης Κεραμέως, αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Λιβάνιος. Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Βασίλης Σπανάκης. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Υφυπουργός Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Επανέρχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ως Υπουργός Ανάπτυξης στο Τάκης Θεοδωρικάκος, αντικαθιστώντας τον Κώστα Σκρέκα με Υφυπουργό τη Ζωή Ράπτη. Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Υφυπουργός Ζωή Ράπτη. Υφυπουργός Άννα Μάνη Παπαδημητρίου. Στο Υπουργείο Εργασίας μετακομίζει η Νίκη Κεραμέως, αναλαμβάνοντας Υπουργός στη θέση της Δόμνας Μιχαηλίδου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης. Υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στη θέση του Δημήτρη Κερίδη. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος. Υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη. Το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλάζει χέρια και υπουργός ορίζεται ο Κώστας Τσιάρας στη θέση του Λευτέρη Αυγενάκη. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Κώστας Τσιάρας. Υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης. Υφυπουργός Χρήστος Κέλλας. Το νέο κυβερνητικό σχήμα χαρακτηρίζεται από αλλαγές και προσθήκες που δηλώνουν τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος. Ακρίβεια, αγρότες και περιφέρεια. Και αποτελεσματικότερο κράτος για καλύτερη καθημερινότητα. Στο νέο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχουν βουλευτές που τοποθετήθηκαν στις θέσεις των υφυπουργών. Μια κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που βάζει τέλος στην γκρίνια βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν διανύσει χιλιόμετρα πριν τις εθνικές εκλογές αλλά και τις ευρωεκλογές και διαμαρτυρήθηκαν για το ότι δεν συμμετείχαν στην κυβέρνηση. Οι νέοι υφυπουργοί της κυβέρνησης έχουν ως εξής: Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η Κατερίνα Παπακώστα στη θέση της Μαρίας Κεφάλα, Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενώ η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει αύριο στις 10 το πρωί, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυρίες και κύριοι, πύρινα μέτωπα εξελίσσονται σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Είναι σε συναγερμό οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη φωτιές στην Θεσσαλονίκη, στην Πέλα και στο Κιλκίης. Στις νεότερες εξελίξεις θα μας δώσει τώρα ο συνάδελφος Βασίλης Παναγιωτίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Κιλκίης. Είναι μεγάλη φωτιά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θεοδώρα, βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο όπου η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή. Αν γυρίσει λίγο ο Δημήτρης ο Μενεξέσης να πάμε εδώ πέρα να σας δείξουμε, εδώ πριν από λίγο η φωτιά ήταν σε αυτό το σημείο. Βλέπετε πόσο μαύρα είναι τα πάντα που έχει περάσει η φωτιά, και να σας δείξω και κάτι ακόμα. Βλέπουμε την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή που προσπαθεί να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο. Είναι δύσκολες συνθήκες καθώς υπάρχει ο αέρας που είναι δυνατός, αλλά επίσης η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή στο ρέμα που βλέπουμε μπροστά μας και είναι μόλις 10 με 20 μέτρα από τα σπίτια του Χέρσου Κιλκής εδώ που βρισκόμαστε. Μάλιστα αυτό είναι που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στην προσπάθεια αυτή να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο έχει επιστρατευτεί και ο στρατός, έχει έρθει και η αστυνομία φυσικά και η δημοτική αρχή με μηχανήματα που έχει διαθέσει για να καταφέρει να θεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Επίσης και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προσπαθήσει και έχει δώσει κάποια μηχανήματα που χρειάζονται για να τεθεί φωτιά υπό έλεγχο. Δεξιά μας να δούμε τώρα λίγο με τη βοήθεια του Δημήτρη, να γυρίσετε την κάμερα να δείτε πόσο κοντά στα σπίτια έφτασε η φωτιά. Δημήτρη, μπορείς να γυρίσεις λίγο να δείξεις εδώ πόσο κοντά στα σπίτια έφτασε η φωτιά. Βλέπετε εδώ ότι είναι μαύρα όλα και δείτε πόσο κοντά είναι η περιφράξη των σπιτιών. Άρα τώρα, Βασίλη, υπάρχει ενεργό μέτωπο, είναι καλύτερη εικόνα. Βλέπουμε ότι έχει σβήσει από το σημείο αυτό η φωτιά, οπότε είναι ενθαρρυντικές αυτές οι ενδείξεις. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω. Υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μέσα στο ρέμα που σας είπα. Με προσοχή, Βασίλη. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο. Πάμε να δούμε λίγο πιο πέρα, να σας δείξουμε λίγο εικόνα, να προχωρήσουμε. Γιατί το μέτωπο είναι μεγάλο, είναι κατά μήκος του χωριού Χέρσο. Και βλέπουμε εδώ και τα τρακτέρ που έχουν φτάσει από τους αγρότες εδώ της περιοχής, οι οποίοι και αυτοί με διάφορους τρόπους προσπαθούν να δημιουργήσουν αναχώματα στα χωράφια για να μην καταφέρει η φωτιά να περάσει προς το χωριό. Γιατί αυτό είναι ο στόχος. Και στάλει και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους. Ακριβώς, να μην χαθεί και κομμάτι περιουσίας, γιατί είναι εδώ κοντά μας σε λίγο, άμα τον βρούμε στο διαδρομή, γιατί κάνουμε και εμείς προσπάθεια να είμαστε κοντά στο μέτωπο. Είναι και ο Δήμαρχος Κιλκής εδώ πέρα, ο οποίος μπορεί να μας πει δύο κουβέντες άμα το συναντήσουμε για το ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που έχει και ο ίδιος από τη φωτιά. Βλέπεις τώρα εδώ στο βάθος, βλέπεις ότι ακόμα καίει, ακόμα και στο βάθος βλέπουμε ο καπνός να καίει έντονος εδώ στο Χέρσο Κιλκής. Βλέπουμε ότι έχει περάσει από εδώ η φωτιά και έχει πάει προς το βάθος. Βλέπουμε και τα αναχώματα που δημιουργούνται από το τρακτέρ που υπάρχουν εδώ στην περιοχή για να μην περάσει η φωτιά. Νέα πυροσβεστικά έρχονται εδώ στο σημείο πάλι. Ο αέρας, όσο επικρατεί αυτός ο δυνατός αέρας, τόσο οι συνθήκες δυσχεραίνουν την προσπάθεια αυτή για την κατάσβεση. Ναι, πληροφορηθήκαμε νωρίτερα ότι τα Μποφόρ προσέγγιζαν περίπου τα 5, Βασίλη. Δεν ξέρω αν παραμένουν έτσι ισχυροί άνεμοι αυτή την ώρα στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο το μήνυμα 112 που έλαβαν οι κάτοικοι, θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, έτσι, και όλοι σε πλήρη επιφυλακή. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αλλά και ο αέρας που επικρατεί είναι ιδανικές συνθήκες για να πιάσει κάπου φωτιά και να μην σβήνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η αιτία που αυτή τη στιγμή η φωτιά δεν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο, σύν το ότι, όπως είπα και πριν, βρίσκεται μέσα στο ρέμα. Να ρωτήσουμε κάποιον από εδώ από την περιοχή. Είστε από εδώ από την περιοχή. Είμαστε στο live. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη, πώς το είδατε όλο αυτό, πώς δημιουργήθηκε? Τώρα πάνω στο πεδίο βολής που είναι δεξιά του χωριού, εκεί πρέπει να πίνει μια κουμπίνα φωτιά. Έτσι λένε τώρα από εκεί, και με τον αέρα μεταδόθηκε από εδώ και από εκεί. Επεκτάθηκε. Αυτή τη στιγμή τι εικόνα έχετε, σας το λένε? Η φωτιά περιορίστηκε. Έχουν κάνει τώρα την ζώνη εδώ τα γκρέιντερ και τα τρακτέρ. Δεν πρόκειται να είναι και το ποτάμι ο Αγιάκ. Και εκείνο κόβει πολύ. Τώρα αυτά που ακουγόντουσαν ήταν τα καλάμια που ήταν τόσο δυνατοί. Για να μην φτάσει στο χωριό, φοβάται τη φωτιά. Ναι. Είναι ο ποταμός εδώ που. Εντάξει, λίγο το ποτάμι. Είδαμε ότι έφτασε μέχρι τα σαβδές σπίτια. Έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια. Αλλά ευτυχώς τα παιδιά όλα ήταν
και το πηγή, η υγεσία, όλοι. Γεωργοί, αγρότες, όλοι. Όλοι εδώ πέρα, όλοι βοηθήσανε. Και ο Δήμαρχος εδώ παρόν και ο Περιφερειάρχης και όλοι εδώ ήταν. Ναι, το αναφέραμε και νωρίτερα. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι όλοι σε επιφυλακή και όλοι πραγματικά από το δικό τους το... από όπου μπορούν να προσφέρουν, Βασίλη Παναγιωτίδη, το πράττουν, πόσο σημαντικό είναι να είναι σε γρήγορση. Ναι, ακριβώς. Ναι. Σας κάνουμε τώρα μια βόλτα λίγο στο χωριό να δείτε πώς, τι επικρατεί. Αυτά είναι τα πρώτα σπίτια. Είναι εδώ, δηλαδή, που είδαμε την άλλη πλευρά ότι έφτασε η φωτιά στα σύνορα, δηλαδή ακριβώς μπροστά στις αυλές των σπιτιών. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η φωτιά σε μια αυλή είχε ξεσπάσει μια εστία φωτιά. Τη βλέπουμε εδώ πέρα. Μπορώ να τη δούμε λίγο, να τη δείξω εδώ πέρα. Μισό λεπτό να περάσω. Βλέπεις Θεοδωρά, εδώ υπάρχει μια εστία φωτιάς, είναι μέσα σε αυλή. Και υποθέτω ότι πραγματικά οι κάτοικοι της περιοχής ανησύχησαν πάρα πολύ, Βασίλη, διότι και κατά το παρελθόν έχουμε δει τέτοιες φωτιές να πλησιάζουν απειλητικά τις περιουσίες των ανθρώπων, πάνω απ' όλα βεβαίως και ανθρώπινη ζωή. Ναι, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν ξέρω αν βλέπεις πόσο φυσάει τώρα. Γιατί όντως ο αέρας είναι αυτός που δυσκολεύει όποια προσπάθεια γίνεται. Μπορούμε να δείξουμε και λίγο τα δέντρα εδώ πέρα, να δούμε πώς φυσάει, για να καταλάβετε και το πόσο δυνατά φυσάει ο αέρας. Οπότε είναι δύσκολο να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Το θεαρρυντικό μέχρι στιγμής είναι ότι τουλάχιστον κατάφεραν όλοι αυτοί που προσπαθούν εδώ πέρα να περιορίσουν τη φωτιά πίσω από το ρέμα και να μην φτάσει στο σπίτι. Και ευχόμαστε να έχουμε θετικές εξελίξεις, Βασίλη Παναγιωτίδη. Να ευχαριστήσω θερμά και εσένα και τον Δημήτρη Μενεξέ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οτιδήποτε προκύψει, θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχει σημάνει συναγερμός από το μεσημέρι στην Πυροσβεστική για τρεις φωτιές, οι οποίες εκδηλώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Μία στην περιοχή των Βασιλικών, μία στο Λαγκαδά και μία κοντά στη Νέα Πολωνία. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά τον Λαγκαδά, οι φλόγες και είναι χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν για την κατάσβεση επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στη Βόλβη, η φωτιά και η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελισσουργός, όπου και πάλι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από αέρος συνδρομή, από ελικόπτερο και από δύο αεροσκάφη. Και στο Δήμο Θέρμης έχουμε μια φωτιά η οποία απασχόλησε νωρίτερα το μεσημέρι τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας επικοινωνία τον Δήμαρχο Θέρμης, τον κύριο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καταρχάς, στο Δήμο Θέρμης δεν έχουμε μία φωτιά, είχαμε δύο φωτιές. Μία ήταν στην περιοχή της επέκτασης, νωρίτερα από αυτή στην οποία αναφέρεστε. Σβήστηκε γρήγορα, την προλάβαμε πριν πάρει έκταση, δεν έκαψε μεγάλη έκταση. Και πριν τελειώσει αυτή, ξεκίνησε η άλλη. Γύρω στις 3 τα βασιλικά, σωστά. Ναι, όπου κατευθύνθηκαν εκεί. Και η επιφυλακή του Δήμου, γιατί εμείς σήμερα έχουμε σε επιφυλακή το μεγάλο το πυροσβεστικό, αλλά 4 μικρά πυροσβεστικά και το βιντεοπόρο με το κανόνι. Κατευθύνθηκαν εκεί, βέβαια ήταν όλοι εκεί και έκαναν τεράστια προσπάθεια να γλιτώσουν τα σπίτια. Δεν είχαμε καμιά ζημιά σε σπίτι, μόνο μια πλευρά ενός θερμοκηπίου των άλλων που κάηκε. Πέρασε βέβαια και τον δρόμο και την Εθνική Οδό, πέρασε και από κάτω, αλλά σβήστηκε. Ευτυχώς είναι όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, είμαστε τελειωμένοι και πρέπει να μην εφησυχάζουμε, ειδικά όταν έχουμε την κινδυνότητα. Σήμερα είχαμε λίγο αέρα, είδατε ότι ανέβηκε στο 4 η κινδυνότητα. Αμέσως είχαμε φωτιές, αμέσως. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει το καλοκαίρι ολόκληρο. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, είμαστε σε επιφυλακή. Ευτυχώς έχουμε οργανωθεί και εμείς με τους εθελοντές μας και με τα οχήματά μας. Έχουμε πάρει πάρα πολύ εξοπλισμό και νομίζω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να περάσουμε το καλοκαίρι χωρίς καμιά σοβαρή ζημιά, γιατί αυτός είναι ο πλούτος μας. Θεωρώ ότι το πράσινο που υπάρχει γύρω από την πόλη και γύρω από
από εμάς, δηλαδή στο Ανάντι, στο βουνό, κυρίως στον ορεινό όγκο του Χωτιάτη, είναι ο μεγάλος πλούτος της περιοχής. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι νούμερο ένα προτεραιότητα η προστασία. Προτεραιότητα για όλους μας. Και με δεδομένο το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα, Δήμαρχε, και καλά κάνετε και αναφέρετε το γεγονός ότι ενισχύσατε αυτές τις δυνάμεις όσον αφορά την προστασία, όσον αφορά την έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιου είδους συμβάντων, με δεδομένο ότι βλέπουμε πλέον ότι αλλάζουν και μετεωρολογικά τα πράγματα και αυξάνεται ο κίνδυνος. Η κλιματική αλλαγή αυτά τα αποτελέσματα έχει και θα έλεγα ότι μπορεί η κυβέρνηση να βγήκε και να είπε ότι δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος που ισχύει. Θεωρώ όμως ότι εμείς έχουμε υποχρέωση όλοι και ο δημόσιος τομέας που είμαστε εμείς και το κράτος αλλά και οι ιδιώτες να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν με συντεταγμένες και οργανωμένες προσπάθειες, ο καθένας το χώρο ευθύνης του να κάνει αυτό που πρέπει έτσι ώστε να αποφοβήσουμε τον κίνδυνο να έχουμε μια μεγάλη καταστροφή που θα είναι περιβαλλοντική καταστροφή και καταστροφή για το περιβάλλον και που δύσκολα διορθώνεται μετά. Οι συνθήκες αλλάζουν, αυτό είναι το δεδομένο και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε κάθε περίπτωση. Και χρειάζεται και προσπάθεια τεράστια και εγρήγορση και εξοπλισμός. Και πρόληψη πάνω απ' όλα, Δημαρχέ. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, Δημαρχέ, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στο σκηνικό του καιρού. Ο καύσωνας σταδιακά υποχωρεί. Αλλάζει όμως το σκηνικό του καιρού σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Και όπως ήδη προαναφέραμε, είναι σήμερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ήδη τεθεί σε συναγερμό. Η υποχώρηση του καύσωνα στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η εκδήλωση βροχών και καταιγίδων που θα συνδέονται από ισχυρούς ανέμους στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στα βορειοανατολικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, αραιές νεφώσεις πρόσχερα πιο πυκνές μέχρι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει γενικά μικρή πτώση. Στα βόρεια επιρωτικά η μέγιστη τιμή θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα επιρωτικά θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Θερεάς και της Πελοποννήσου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε 5 περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Κρήτης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Στη Βέρεια, κυρίες και κύριοι, ξαφνικό μπουρίνι ξύλωσε δέντρα, προκάλεσε πτώσεις αντικειμένων και βύθισε στο σκοτάδι αρκετές περιοχές. Πτώσεις δέντρων και διάφορων αντικειμένων προκάλεσαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν χθες το βράδυ στην Ημαθία, όπου η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε συνολικά 70 κλήσεις. Στη Βέρεια έπεσαν κολόνες φωτισμού, βυθίζοντας περιοχές στο σκοτάδι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, χωρίς όμως να αναφερθεί τραυματισμός. Ένα μεγάλο δέντρο στην οδό Ελιάς, κοντά στην πλατεία, ξυλώθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στην ευρύτερη περιοχή της Βέρειας και της Νάουσας, οι πυροσβέστες κλήθηκαν σε 41 περιπτώσεις διακοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξυλώθηκαν 15 δέντρα, ενώ έφυγαν λαμαρίνες, ταμπέλες και θερμοσύφωνες στον αέρα. Ωστόσο, δεν υπήρξαν μεγάλες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς. Δέντρο ξεριζώθηκε και στην γέφυρα Κούσιου, καταπλακώνοντας ένα γιοταχή. Εκτός από δέντρα, σημειώθηκαν και πτώσεις σε κολόνες της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα η μισή πόλη του Άγιο Αντώνιο και ως το εργοχώρι να μείνει χωρίς ρεύμα.
Μεγάλο δέντρο έπεσε επί της επαρχιακής οδού Πτολεμαΐδας Γαλάτιας, διακόπτοντας για λίγο την κυκλοφορία των οχημάτων. Παρενέβησαν η πυροσβεστική υπηρεσία και τα μηχανήματα του Δήμου Ορδέας και καθάρισαν το οδόστρωμα από τα πεσμένα κλαδιά. Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν επίσης στη συμβολή των οδών Γράμμου και Μικράς Ασίας, στο πεζοδρόμιο του 8ου Δημοτικού Σχολείου και στο οδόστρωμα μπροστά από τον ΑΕΣ Πτολεμαΐδας, ενώ κλαδιά δέντρων έπεσαν στον δρόμο προαστίου Ασβεστόπετρας. Η πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαΐδας και ο Δήμος Εορδέας κινήθηκαν άμεσα για την απομάκρυση δέντρων και κλαδιών. Τώρα, κυρίες και κύριοι, προφυλακιστέως με ομόφωνη απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα κρίθηκε ο 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται για το φόνο της 11χρονης ανιψιάς του σε ερημική τοποθεσία στο Καταράχη της Ηλίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε έπειτα από την απολογία του ο 37χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 11χρονης στην Ηλία. Ο ίδιος απολογήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ηλίας, όπου και μετέβη ανακρίτρια, καθώς ήταν αδύνατη η μεταφορά του στα δικαστήρια εξαιτίας του πλήθους που απειλούσε να τον λιντσάρει. Πλέον οδηγείται στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος το βράδυ της Κυριακής στη Μυρτιά Ηλίας παρέλαβε με αυτοκίνητο την 11χρονη και τη μετέφερε σε αγροτική περιοχή στο Καταράχη Ηλίας. Όταν η 11χρονη αρνήθηκε στον κατηγορούμενο τη συνέβρεση, ο τελευταίος, έχοντας ανθρωποκτόνο πρόθεση, την έριξε στο έδαφος και την έπληξε με αντικείμενο πολλές φορές στην πλάτη, στα πλευρά και στο λαιμό της, με αποτέλεσμα την ανθρωποκτονία της ανηλικής. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος έσυρε για απόσταση περίπου 45 μέτρων τη σωρό της 11χρονης και την έκρυψε δίπλα σε αποστραγγιστικό αυλάκι, σκεπάζοντάς τη με ξερά χόρτα, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει τον πειθαρχικό έλεγχο των τριών δικαστών που έδωσαν αναστολή στην έκτηση της ποινής των 9 χρόνων που είχε επιβληθεί στον άνδρα για βιασμό 14χρονης. Η κυρία Ιωάννα Κλάπα θεωρεί ότι ο 37χρονος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία παρά την καταδίκη του σε 9 χρόνια κάθριξη για βιασμό ανηλικής. Στο αστυνομικό δελτίο, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, μαστροπίας και απάτης με εικονικά τροχαία ατυχήματα σε Θεσσαλονίκη και Σέρες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν κατά το χρονικό διάστημα από τα μέσα περίπου του 2023 έως και τις 13 Ιουνίου του 2024, τα μέλη της οποίας ενέχονται μεταξύ άλλων σε εμπορία ανθρώπων, μαστροπία και απάτη σε περιοχές Θεσσαλονίκης και των Σερών, προχώρησε η Ελλάς. Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 εμπλεκόμενοι. Σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα σε οικίες, συνεργεία αυτοκινήτων και στις 3 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χαλάρωσης και σωματικής ευεξίας σε Θεσσαλονίκη και Σέρες, εντοπίστηκαν με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Προλήψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν και τα 7 μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για 4 Έλληνες ηλικίας 43, 21, 54 και 43 ετών, με τον πρώτο εξ αυτών να αποτελεί τον διευθύνοντα της οργάνωσης, και 3 γυναίκες 42, 30 και 26 ετών ελληνικής καταγωγής. Σημειώνεται ότι και στις 3 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χαλάρωσης και σωματικής ευεξίας εντοπίστηκαν συνολικά 9 εργαζόμενες γυναίκες, 8 ημεδαπές και 1 αλλοδαπή, οι οποίες ενημερώθηκαν για τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιώματά τους, καθώς και για τη δυνατότητα φιλοξενίας τους σε δομές υποστήριξης. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 13 γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα, 1 δίκυκλη μοτοσυκλέτα, το χρηματικό ποσό των 8.387 ευρώ και 5 χρυσές λίρες, πλήθος εγγράφων ιδιόχειρων σημειώσεων με ραντεβού ονόματα γυναικών θυμάτων και χρηματικά ποσά, ένα πιστόλι με ενσωματωμένο εξάρτημα λέιζερ, 4 γεμιστήρες με σφυσίγκια, ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 17,9 γραμμαρίων, 9 κλειδιά αυτοκινήτων διαφόρων τύπων, πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 καταγραφικά και κάμερες κλειστού κυκλώματος καμερών καταγραφής χώρου, πλήθος εγγράφων, εκτελονισμού οχημάτων, τραπεζικών καταθέσεων και αναλήψεων και πολυτελή ρολόγια χειρός.
οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, της εμπορίας ανθρώπων, της μαστροπίας, της απάτης, των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα και της παράβασης των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε σελίδα, καθώς οι Θεσσαλονικείς φαίνεται ότι επιλέγουν τις κοντινές παραλίες για να πάρουν ανάσες δροσιάς εν μέσω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην πόλη. Λίγο η ζέστη, λίγο οι οικονομικές δυσκολίες και λίγο η ακρίβεια οδηγούν τους Θεσσαλονικείς στις κοντινές παραλίες της πόλης για στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς χωρίς μεγάλο κόστος. Βρισκόμαστε στο Δήμο Θερμαϊκού, στις καλύτερες παραλίες, βρεβευμένες πέντε παραλίες που έχει ο Δήμος Θερμαϊκού εδώ πέρα με μπλε σημαία. Είμαστε 15 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και επίσης ο κόσμος το προτιμάει από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα και από τη Βαλκάνια. Γιατί πρώτο είναι και καλές οι τιμές. Δεν χρειώνουμε εξαπλώστερες. Δηλαδή με ένα καφέ 3,5-4 ευρώ μπορεί να πιει το καφέ του, μετά να φάει ένα τοστάκι, άλλα 4 ευρώ, μια σαλάτα, ένα κλαπ σάντουιτς κτλ. Οι οποίες είναι λογικές τιμές. Και με αποτέλεσμα αυτό ότι ο κόσμος και από πέρυσι ακόμα να μας προτιμάει εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού. Που φέτος ξεκίνησε η σεζόν μας από το Μάιο. Μάιο ξεκίνησε να έρθει ο κόσμος, οι ξένοι στην περιοχή μας. Ναι, από Θεσσαλονίκη είμαστε. Πρώτη φορά αλλά μου άρεσε όμως, ωραία είναι. Θα ξανάρθω. Οι τιμές πώς σας φαίνονται? Οι τιμές λογικές, όπως παντού. Όπως πάμε και σε άλλες παραλίες και εδώ το ίδιο. Οι παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού έχουν την τιμητική τους, αφού καθημερινά γεμίζουν τόσο από τουρίστες όσο και από Θεσσαλονικείς που καταφεύγουν σε αυτές για μια γρήγορη εξόρμηση στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις υψηλές θερμοκρασίες της πόλης. Είμαι από τον Εύωσμο, από Δυτικά, Θεσσαλονίκης. Και... Επέλεξε όμως αυτή την παραλία εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού. Εννοείται, γιατί είναι πολύ κοντά, οπότε είναι εύκολη λύση. Οι τιμές πώς σου φαίνονται εδώ? Πολύ καλές. Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά. Πώς επέλεξες να είσαι εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού για μπάνιο? Είμαστε μετά από εξεταστική και επαναρθούμε για ένα μπάνιο. Οι τιμές πώς σου φαίνονται? Αρκετά καλά. Οικονομικά θα έλεγα. Σε βολεύει που είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Να σημειωθεί πως μία έξοδος προς τη θάλασσα πλέον είναι ένα σοβαρό έξοδο για κάθε οικογένεια. Οπότε πολλοί είναι αυτοί που ψάχνουν και βρίσκουν την οικονομικότερη λύση. Περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας, καθώς ένα υπερσύγχρονο ακτινοχειρουργικό σύστημα θεραπείας όγκων εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, προσφέροντας νέες δυνατότητες και επιλογές στη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του νέου Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το πρώτο στη Βόρεια Ελλάδα υπερσύγχρονο ακτινοχειρουργικό σύστημα EDS της εταιρείας Varian στο τμήμα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, προσφέροντας νέες δυνατότητες και επιλογές στη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, πάντα ένα βήμα μπροστά, συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία με επίκεντρο την υγεία και εξασφάλισε το εξειδικευμένο σύστημα που επιτρέπει την εκτέλεση μη επεμβατικών ακτινοχειρουργικών θεραπείων με ταυτόχρονο εντοπισμό του όγκου στόχου σε πραγματικό χρόνο. Η συγκεκριμένη θεραπεία αφορά ασθενείς με όγκους στον εγκέφαλο, στον πνεύμονα, τη σπονδυλική στήλη καθώς και σε άλλα σημεία του σώματος. Ειδικά για τις ενδοκρανιακές θεραπείες υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί η τεχνική HyperArc, με την οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη ακρίβεια στην ταυτόχρονη ακτινοβόληση πολλαπλών όγκων εγκεφάλου. Το τμήμα ακτινοθεραπείας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο στη Βόρεια Ελλάδα και στα 24 χρόνια της λειτουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 476.000 ιατρικές πράξεις. Διαθέτει τρεις γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας γενιάς και όλον τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, πάντα ένα βήμα μπροστά, συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία με επίκεντρο την υγεία. Στο πλαίσιο έναρξης της λειτουργίας του νέου Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου, εξασφάλισε και πάλι τον κορυφαίο ιατρικό εξοπλισμό. Με την πρόσφατη εγκατάσταση του ακτινοχειρουργικού συστήματος ETS στο τμήμα μας, μας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούμε μη επεμβατικές ακτινοχειρουργικές πράξεις, όπως είναι η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική και η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος, με ταυτόχρονο εντοπισμό του όγκου στόχου σε πραγματικό χρόνο. Οι στερεοτακτικές αυτές θεραπείες μπορούν να εκτελούνται σε μόλις μία έως πέντε συνεδρίες. Η συγκεκριμένη θεραπεία εφαρμόζεται σε ασθενείς με όγκους εγκεφάλου, καλοήθης ή κακοήθης, όγκους νοτιαίου μυελού, σπονδυλικής στήλης, πνεύμονα, ύπατος, καθώς και σε άλλες εντοπίσεις του σώματος. Ειδικά για τις ενδοκρανιακές εντοπίσεις υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης ακτινοβόλησης
πολλαπλών όγκων με την τεχνική HyperArc. Το τμήμα ακτινοθεραπείας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς είναι το μόνο που διαθέτει τρεις γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας τεχνολογίας. Με τα μηχανήματα αυτά μας δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε όλο το φάσμα των ογκολογικών παθήσεων. Η πολυετής εμπειρία και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των ακτινοθεραπευτών ογκολόγων του Ιατρικού Διαβαλκανικού, σε συνδυασμό με το άρτια κατατεθειμένο προσωπικό του τμήματος καθώς και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, μας επιτρέπουν την αντιμετώπιση των πιο σύνθετων ογκολογικών παθήσεων και διασφαλίζουν την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ασθενείς μας. Η χρήση της τεχνολογίας αιχμής σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των ακτινοθεραπευτών-ογκολόγων που υποστηρίζονται και από την άκρως εξειδικευμένη ομάδα ιατρικής φυσικής επιτρέπουν την αντιμετώπιση των πιο σύνθετων ογκολογικών περιστατικών και διασφαλίζουν την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ασθενείς με διεθνή αναγνώριση του έργου τους. Κυρίες και κύριοι, ξεκινά αύριο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Παρών Παίδων Κορασίδων και ΚΑΠΑ15 στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης, όπου 415 αθλητές από 37 χώρες συνολικά ετοιμάζονται να βάλουν τα δυνατά τους προκειμένου να διακριθούν. Πανέτοιμο είναι το Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης να υποδεχθεί αθλητές ηλικίας από 13 έως 17 ετών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Παίδων Κορασίδων και ΚΑΠΑ15 που θα γίνει από τις 15 έως και τις 23 Ιουνίου. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων και Άντερ 15, τα είπαμε ήδη αυτά. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ πέρα των προσδοκιών η συμμετοχή των αθλητών-αθλητριών. Ουσιαστικά είναι δύο πρωταθλήματα, 13 έως 15, 15 έως 17 ηλικιακές κατηγορίες. 427 αθλητές επί του συνόλου των αποστολών αγγίζουμε τα 700 άτομα. Οι προσδοκίες μας ήταν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το πρωτάθλημα, αλλά δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Tomorrow we start the 2020. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων και κάτω των 15 ετών. It's a very important event because it's involved. Είναι πολύ σημαντική διοργάνωση και εδώ υπάρχει νέα γενιά της Άρσης Παρών και είναι σίγουρο ότι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, θα είναι οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου του επόμενου χρόνου. Στη διοργάνωση συμμετέχει ο αριθμός ρεκόρ των 415 αθλητών από 37 χώρες με 198 κορίτσια και 217 αγόρια. Η ελληνική ομάδα αποτελείται από 34 άτομα, 16 κορίτσια και 18 αγόρια που είναι έτοιμα να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Είναι σημαντικό να αποκτήσουν εμπειρίες. Κανείς δεν γίνεται Ολυμπιονίκης με έναν αγώνα. Είναι η προσπάθεια που γίνεται χρόνια και πρέπει να γίνεται για χρόνια, σκαλοπατάκι-σκαλοπατάκι, ώστε μία μέρα να φτάσουμε να δούμε αυτούς τους αθλητές που αγωνίζονται σήμερα, κάποια στιγμή χτίζοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στον αγωνιστικό χώρο, να φτάσουν να παίξουν και σε ένα παγκόσμιο και σε μια Ολυμπιάδα. Να σημειωθεί πως η τελετή έναρξης θα γίνει το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αλεξάνδριο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα του δελτίου, αρκετά πυρήνα μέτωπα είναι αυτά τα οποία απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Βόρεια Ελλάδα, σε ορισμένες περιοχές. Μεταξύ αυτών και στην Πέλα έχουμε μια φωτιά η οποία είναι σε εξέλιξη στο ελευθεροχώρι της Πέλας. Στην τηλεφωνική μας επικοινωνία είναι ο συνάδελφος Στέφανος Μίντζας από το pelanews.gr για να μας δώσει σαφή εικόνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε δώρα και ξένα και σε φίλους τηλεθεατές. Δυστυχώς η κατάσταση στην Πέλα δεν είναι καθόλου καλή. Από το πρωί έχουμε μια φωτιά η οποία είναι ανεξέλεκτη. Μάλιστα πνέουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Ωστόσο δεν μπορούν. Έχουμε και ένα αέρια μέσα. Και είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλας, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις της πυρόσβεστης. Όσον αφορά κατοικίες στην περιοχή, είναι κοντά, είναι μακριά, πώς έχουν τα πράγματα, Στέφανε? Οι κατοικίες δεν είναι βρίσκονται κατοικίες κοντά στην περιοχή. Mm-hmm. Ναι, όμως έχουμε μια, επειδή η έννοια είναι πάρα πολύ ισχυρή, είναι μικρή απόσταση και το ελευθεροχώρι και η φωτιά κινείται μια προς το μιλότοπο, μια προς το ελευθεροχώρι. Εστάλει και εκεί στους κατοίκους μήνυμα από το 112 μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση. Όλων των νομών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στις 2 ώρα το μεσημέρι ενημέρωσε τους πολίτες της Πέλας να μείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.
Επομένως, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του Ελευθεροχωρίου στην Πέλα, Στέφανε, και πραγματικά ευχόμαστε τουλάχιστον ναι, οι μετεωρολογικές συνθήκες να ευνοήσουν το έργο της πυρόσβεσης. Δεν ευνοούν καθόλου, πνέουν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι και η κατάσταση θα συνεχιστεί. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στους πυροσβέστες, Στέφανε. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Γεια σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα, καθώς οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Γάζα, ενώ την ίδια ώρα είναι στο κόκκινο η ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα χωρίς καμιά ένδειξη πρόοδου των διαπραγματεύσεων για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός με φόντο την κλιμάκωση της βίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Τις πρώτες πρωινές ώρες, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για Ισραηλινά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Γάζας, ιδίως στο κεντρικό της τμήμα. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προσπαθεί να εξασφαλίσει τη σύναψη συμφωνίας βάσει σχεδίου που παρουσιάστηκε την 31η Μαΐου από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Την ίδια ώρα, στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στην Ιταλία, ο κ. Μπάιντεν κατηγόρησε τη Χαμάς πως εμποδίζει τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. An approach that has been endorsed by the UN Security Council, by the G7, by the Israelis, and the biggest hang-up so far is Hamas refusing to sign on, even though they have submitted something similar. Στον Λίβανο, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανε λόγο για άμαχοι νεκροί και τουλάχιστον 7 τραυματίες σε βομβαρδισμό Ισραηλινών μαχητικών κοντά στην Τύρο, έπειτα από σειρά εκτοξεύσεων ρουκετών από τη Χεσμπολά εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Στο μεταξύ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στην Ιταλία, ανέφερε πως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ θα εργαστούν στο πλαίσιο τριμερού σχήματος προκειμένου να εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης που προτάθηκε από το Παρίσι, ώστε να περιοριστούν οι εντάσεις στα σύνορα των δύο κρατών. Το σχέδιο αυτό προβλέπει ιδίως την αμοιβαία αναστολή των εχθροπραξιών και να αποσυρθούν οι δυνάμεις Αλ-Ραντουάν, επίλεκτη μονάδα της Χεσμπολά, καθώς και άλλες ενόπλες οργανώσεις σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα, σύμφωνα με αξιωματούχους στο Λίβανο. Ωστόσο, η Χεσμπολά, που τις δύο τελευταίες ημέρες λέει πως εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς σε αντίπεινα για το θάνατο ανώτερου στελέχους της στρατιωτικής της πτέρυγας σε Ισραηλινό βομβαρδισμό, αρνείται σε αυτό το στάδιο να δεσμευτεί σε διαπραγματεύσεις όσο δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός με διάρκεια στην περιοχή της Γάζας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Μην χάσετε στις 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα με το Στέργιο Καλόγυρο. Για περισσότερες ειδήσεις και πλούσια ρεπορτάζ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, verginanews.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.